Βρίσκομαι στη Λέσβο εν ώψη της επίσκεψης του Πάπα για να δούμε κάποια θέματα οργανωτικά. Στις 5 Δεκεμβρίου θα είναι εδώ η κυρία Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας μαζί με τον Πάπα Φραγκίσκο για να δούνε το μεταναστευτικό σε μια εντελώς διαφορετική φάση, όταν πλέον η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τη μεταναστευτική κρίση. Λιγότεροι από 2.000 πλέον αιτούντες άσυλο βρίσκονται στη δομή στο Μαυροβούνι σε σχέση με τους πάνω από 20.000 που βρισκόντουσαν εδώ πριν από 2 χρόνια. Να δούνε τη δομή στο Μαυροβούνι που, παρότι είναι προσωρινή και θα περάσει το τελευταίο της χειμώνα φέτος, έχουν ολοκληρωθεί τα αντιπλημμυρικά έργα. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια πολιτική της φύλαξης των συνόρων, του περιορισμού των ροών, της αποσυμφόρησης των νησιών, του περιορισμού της κρίσης για τις τοπικές κοινωνίες, όπως ακριβώς δεσμευτήκαμε στα νησιά του Αιγαίου. Εμείς δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή αυξημένες ροές, ούτε βλέπουμε να υπάρχουν πράγματι πολλοί κόσμος στα παράλια. Υπάρχει μια ρητορική της γείτονος, η οποία καμιά φορά εκφράζεται με ένα ακραίο τρόπο. Η επίσκεψή μου στην Άγκυρα, η συνάντηση με τον κύριο Σοηλού, είχε στόχο να υπάρξει ένα κλίμα συνεργασίας για να μην είμαστε ούτε η Ελλάδα ούτε η Τουρκία διάδρομος για τα κυκλώματα αυτοκινητών. Αλλά αν υπάρξουν ακραία γεγονότα, είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε όπως κάναμε και πέρυσι. Στη Βουλή έρχεται 22 Νοεμβρίου για συζήτηση η σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί μέσα στο έτος. Ευελπιστώ να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα. Έχουμε υποσχεθεί στο Δήμο Μυτιλίνης να κλείσει το Μαυροβούνι μέσα στο 2022 και αυτή είναι μια οριστική απόφαση, όπως έγινε στη Σάμμο και παραδόθηκε το βαθύ πίσω στην τοπική κοινωνία. Υπάρχει μια ρητορική η οποία κυρίως στηρίζεται στα κυκλώματα αυτοκινητών, τα οποία έχουν χάσει τεράστια ποσά τα τελευταία 2 χρόνια από την προστασία των συνόρων μας. Η Ελλάδα, ναι, φυλάει τα σύνορά της, το έχουμε πει σε κάθε τόνο, είναι κυριαρχική μας υποχρέωση. Το κάνουμε όμως με απόλυτο σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως επανέλαβε πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ένα μήνυμα προς και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να κάνει περισσότερα σε κοινό ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Δεν είναι μια κρίση που μπορεί να σηκώσει μόνη της η Ελλάδα, όπως κάναμε τα τελευταία χρόνια. Νομίζω η διεθνοποίηση του μεταναστευτικού είναι κάτι προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.